Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Από 23 μέχρι 25 Μαρτίου θα διοργανωθεί στη Θεσσαλονίκη το 6ο ΚΑΜΠ τερματοφυλάκων και σκοπός αυτού είναι να διδαχθούν οι συμμετέχοντες στα μυστικά κάτω από τα goal post. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Παυλίδη, ο οποίος είναι προπονητής τερματοφυλάκων και επιμελείται της όλης διοργάνωσης. Κύριε Παυλίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλήστε μας για το ΚΑΜΠ τερματοφυλάκων. Τι ακριβώς θα περιμένουν όσοι πάρουν μέρος? Ναι, καταρχήν να ευχαριστήσω και πάλι την εκπομπή σας. Μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, όπου είναι το 6ο ΚΑΜΠ τερματοφυλάκων το οποίο διοργανώνουμε. Φυσικά η σχολή μας, η Προγκόρ Κυβερ Ακάδημη, μαζί με τον συνεργάτη μου, τον κύριο Πίτρο Βαγγέλη. Και ο σκοπός μας είναι να μάθουμε στους νέους και νεαρούς τερματοφυλάκες τα μυστικά της θέσης. Φυσικά με, τα πλέον σύγχρονα μέσα που διαθέτει η σχολή μας και με τις καινούργιες μεθόδους προπόνησης που επιτάσσουν οι εποχές. Κύριε Παυλίδη, είναι η έκτη διοργάνωση, το 6ο ΚΑΜΠ. Ναι. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα? Πλέον ουσιαστικά έχει γίνει θεσμός. Η ιδέα πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε πάλι πάντα μαζί με τον συνεργάτη μου, τον κύριο Πίτκα, τον Ευαγγέλιο, που είπαμε να διοργανώσουμε το πρώτο μας ΚΑΜΠ που είχαμε κάνει στην Χαλκιδική. Και ο σκοπός ήταν ακριβώς ο ίδιος. Δηλαδή δεν έχουν αλλάξει οι στόχοι μας και ο τρόπος σκέψης πάνω στην διοργάνωση των ΚΑΜΠ. Δηλαδή αυτό που θέλαμε από την πρώτη στιγμή συνεχίζουμε κάτω από το ίδιο πρίσμα. Ότι πάντοτε προσπαθούμε να φέρουμε στους νεαρούς τερματοφύλακες, ανεξαρτήτου ηλικίας μάλλον, όχι μόνο νεαρούς, τις καινούργιους τρόπους προπόνησης, αλλά και παράλληλα να τους δείχνουμε καινούργιο προπονητικό εξοπλισμό και το πώς δουλεύουν διάφοροι ευρωπαϊκοί σύλλογοι. Προσπαθούμε τουλάχιστον. Έτσι ξεκινήσαμε. Είπαμε ότι κάθε χρόνο να το διοργανώνουμε, γιατί υπάρχει και αρκετά μεγάλη στήριξη και ευχαριστούμε τον κόσμο φυσικά που μας στηρίζει. Κύριε Παυλίδη, αναφερθήκατε, τονίσατε ότι ανεξαρτήτου ηλικίας τερματοφύλακες λαμβάνουν μέρος. Εσείς αυτή τη στιγμή για το 6ο ΚΑΜΠ ή και για τα προηγούμενα, έχετε κάποια στοιχεία αναφορικά με τα παιδιά, με τις ηλικίες ή ενδεχομένως και μεγαλύτερους σε ηλικία που λάβανε μέρος? Ναι, βεβαίως. Οι ηλικίες που έχουμε δουλέψει και δουλεύουμε και στη σχολή μας αυτή τη στιγμή, ξεκινάει ο μικρότερος τερματοφύλακας, είναι 9 χρονών και έχουμε δουλέψει και συνεχίζουμε να δουλεύουμε και με αρκετούς επαγγελματίες τερματοφύλακες. Που σημαίνει ότι η ηλικία είναι και μεγαλύτερη. Και επίσης φυσικά έχουμε και γυναικείο τμήμα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 5 γυναίκες τερματοφύλακες στη σχολή μας. Πολύ σημαντικό φυσικά να ασχολούνται και τα κορίτσια με το ποδόσφαιρο. Ναι, βεβαίως. Γιατί στην Ευρώπη και γενικά στο εξωτερικό δεν διαχωρίζει άλλη προπόνηση να κάνει η γυναίκα και άλλη ο άντρας. Όλοι θα κάνουν το ίδιο πράγμα. Κύριε Παυλίδη, η θέση του τερματοφύλακα είναι ιδιαιτέρως δύσκολη. Το παραμικρό λάθος κοστίζει, θα λέγαμε. Ως προς αυτό το κομμάτι, εσείς δουλεύετε, να το πω έτσι, περισσότερο και στο κομμάτι το ψυχολογικό, στον τομέα της ψυχολογίας του τερματοφύλακα? Βεβαίως, γιατί η ψυχολογία είναι το σημαντικότερο σε ένα τερματοφύλακα και γενικά σε ένα ποδοσφαιριστή, αλλά ιδιαίτερα στο τερματοφύλακα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, το λάθος του τερματοφύλακα είναι και το τελευταίο. Γιατί πίσω από τον τερματοφύλακα είναι τα δίχτυα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η ψυχολογία είναι το α και το ω και εκείνη που χρειάζεται τη στήριξη του τερματοφύλακα. Δηλαδή, όταν θα δεχτεί κάποιο τέρμα ή όταν θα κάνει όχι μια σωστή επέμβαση, εκείνη που θα πρέπει να το στηρίξουμε. Και εκεί είναι φυσικά που θα πρέπει να το πούμε ότι οκ, πάμε παρακάτω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και όπως επίσης και σε κάποιο παιχνίδι που ένας τερματοφύλακας μπορεί να μην πάει σωστά, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βγει από την ενδεκάδα. Θα πρέπει πάλι να στηριχτεί πάλι για να αποκτήσει και αυτοπεποίθηση και να έχει και συνεχή παιχνίδια. Έτσι ακριβώς. Πολύ σημαντική φυσικά, ίσως η πιο σημαντική θέση του τερματοφύλακα. Ναι. Κύριε Παυλίδη, θα έχουμε φυσικά την ευκαιρία μέχρι το ΚΑΜΠ, μέχρι τις 23 Μαρτίου, να τα ξαναπούμε, να ξαναμιλήσουμε, να το αναλύσουμε ακόμα περισσότερο το θέμα. Μέχρι τότε φυσικά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Και θα χαρούμε να σας δούμε και στην εκδήλωσή μας, το οποίο ξεχάσαμε να πούμε ότι γίνεται στο Αθλητικό Κέντρο στους Λέοντες. Έτσι ακριβώς φυσικά. Θα είμαστε εκεί πέρα. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.